και θα τους επαναλάβω τα λόγια που είχε πει ο συναγωνιστής ο Γιάννης ο Λαγός όταν πρώτη φορά κατεβήκαμε στη ζώνη για να μιλήσουμε στους εργαζόμενους μαζί με τον Ηλία του Παναγιώταρο και τον Νίκο τον Μίχο, τους συναγωνιστές, ότι αυτοί οι λακέδες του ΠΑΜΕ θα εξαφανιστούν. Πάει και τελείωσε. Ο πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Περικλής Μουλιανάκης ξεπερνάει κάθε όριο προκλητικότητας, μιλώντας χθες στην εκδήλωση της οργάνωσης στο Δημαρχείο του Περάματος μπροστά στους υπόδικους βουλευτές Κασιδιάρη και Παναγιώταρο και απειλεί ανοιχτά τα μέλη του ΠΑΜΕ, μάλιστα λίγους μήνες μετά τη δολοφονική επίθεση που είχαν δεχθεί από το τάγμα εφόδου της περιοχής. Αυτή είναι λοιπόν και αυτούς θα τους τελειώσουμε και αυτό σας το υποσχόμαστε. Χθες το βράδυ στο Πέραμα οι Χρυσαυγίτες δεν προκάλεσαν μόνο με τις απειλές τους, αλλά και με την πορεία που έκαναν στους δρόμους της πόλης αμέσως μετά την εκδήλωση παρά την απαγόρευση της αστυνομίας. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν τα ντοκουμέντα μίσους που αποκαλύπτει το έθνος της Κυριακής και αποδεικνύουν ότι οι Χρυσαυγίτες είχαν οργανώσει φασιστικό παιδομάζωμα προσπαθώντας να δηλητηριάσουν ανήλικα παιδιά με την ιδεολογία του ναζισμού και της μυσαλλοδοξίας. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που βρέθηκαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων πυριναρχών της Νίκαιας, Γιώργου Πατέλη και Γιάννη Καζαντζόγλου, ακόμα και βρέφοι ποζάρουν φορώντας μπλουζάκια με το σήμα της Χρυσής Αυγής. Πιτσιρικάδες επιδεικνύουν με καμάρι τα ρούχα τους, στα οποία αναγράφονται συνθήματα που είναι βέβαιο ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν τη σημασία τους. Όπως το αγοράκι με την μπλούζα που γράφει «Είμαι Ελληνάκι, ομορφούλη και ξυπνάκι. Όταν μεγαλώσω θα σας θυμάμαι όλους για ό,τι μου καταστρέψατε χωρίς να φταίω. Το νου σας λαμόγια». Σε άλλες φωτογραφίες, μικρά παιδιά παρακολουθούν ιδεολογική κατήχηση μέσα στα γραφεία της οργάνωσης, συνοδευόμενα από τους γονείς τους, ενώ ανάμεσα στα ντοκουμέντα σοκάρουν η εικόνα ενός 5χρονου παιδιού που διαβάζει την εφημερίδα της Χρυσής Αυγής, αλλά και αυτή του 10χρονου αγοριού που στέκεται σε στάση προσοχής με τη σημαία της νεοναζιστικής οργάνωσης. Ο 10χρονος αυτός είναι φανερό ότι συμμετέχει σε συγκέντρωση των Χρυσαυγητών, οι οποίοι δεν δίσταζαν να παίρνουν μαζί τα ανήλικα παιδιά τους στις πορείες που έκαναν. Μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και τη σύλληψη των στελεχών της Χρυσής Αυγής στην περιοχή, η κατήχηση του μίσους και της ακροδεξιάς βίας από την ναζιστική οργάνωση κέρδιζε διαρκώς έδαφος. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που μπορούσε κάποιος να δει στο δρόμο ανήλικους όπως το αγοράκι στη φωτογραφία ντυμένα με στρατιωτική παραλλαγή στα χρώματα του τάγματος εφόδου της Νίκαιας και καπέλο της Χρυσής Αυγής. Τόσο φρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Ιγρήτα, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, μπαίνουν στα δικαστήρια Σερών. Όλοι τους αντιμετωπίζουν όπως περιγράφεται και στο κατηγορητήριο το βαρύτατο αδίκημα του βασανισμού κρατουμένου μέχρι θανάτου. Ενεργώντας όλοι από κοινού, χτυπούσατε τον Ηλία Καρέλη με γροθιές, λακτίσματα και με τη χρήση τμήματος κλινοσκεπάσματος διαμορφωμένο σε αυτοσχέδιο βούρδουλα μήκους 50 εκατοστών σε διάφορα σημεία του σώματός του, στην πλάτη, στα πόδια, κυρίως στα πέλματα, φάλαγγα, στο στήθος και το κεφάλι, ρίχνοντάς του ταυτόχρονα νερό ώστε τα χτυπήματα να καθίστανται πιο επώδυνα. Σοκαριστικά είναι τα όσα κατέθεσε ο αστυνομικός του εσωτερικών υποθέσεων, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση. Όταν ο σοφρονιστικός υπάλληλος Καπαχή είδε τον Καρέλη, είπε στον διευθυντή ότι ήθελε να τον δείρει. Εκείνος του είπε να σκεφτεί την οικογένειά του και να μην τον ακουμπήσει. Ο κρατούμενος φωτογραφήθηκε και πριν επιστρέψει ο Καπαχή στο χώρο όπου βρισκόταν ο κρατούμενος, μπήκαν συνολικά 13 σοφρονιστικοί. Τότε ο Καπαχή, μόλις τους είδε να τον χτυπούν, είπε: «Και ο διευθυντής δεν έχει φύγει». Όμως και εκείνος παρασύρθηκε και έδωσε δύο χαστούκια στο κεφάλι από δεξιά που δεν ήταν τραυματισμένος. Μετά από την εξέταση όλων των εμπλεκομένων, ο αστυνομικός μιλά και για τα μοιραία χτυπήματα στο βαρυπινίτη. Τα πιο βίαια χτυπήματα τα έκανε ο Αλφα Λάμδα, καθώς χτύπησε τον κρατούμενο επανειλημμένα στο στήθος με το βραχίωνά του. Ο ΚΧ είπε ότι το σπάσιμο στο στέρνο προήλθε μάλλον από τα χτυπήματά του. Έδωσε τα κλειδιά στον ΓΠ και του είπε να πάει στο γραφείο με τα κατασχεμένα και να φέρει μια αυτοσχέδια πλεξούδα από σεντόνι. Ο Σίγμα Κάπα πέταξε στο κρατούμενο ένα κουβά νερό, ενώ ο Κάπα Χ πήρε την πλεξούδα και χτύπησε το κρατούμενο στις γάμπες και τους γλουτούς. Το ίδιο έκαναν και άλλοι. Στο χώρο βρέθηκε και ο διευθυντής της φυλακής. Μετά από λίγο έφτασε ο διευθυντής και είπε όποιος θέλει να τον βαρέσει να το κάνει τώρα και να πάρει την ευθύνη. Αν πεθάνει ο κρατούμενος, θα χάσουμε τα σπίτια μας.
Και οι οκτώ ζήτησαν επιπλέον ημέρες για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση. Το ζητούμενο είναι αυτές οι βλάβες. Πότε έγιναν, από ποιον έγιναν και αν αυτές καθ' αυτές επέφεραν το θάνατο. Οι οκτώ σοφρονιστικοί υπάλληλοι, ανάμεσά τους ο αρχιφύλακας, ο υπαρχιφύλακας και ο βοηθός αρχιφύλακα, που από το κλειστό κύκλωμα φαίνεται να μπαινοβγαίνουν στο χώρο αναμονής όπου έμεινε για 2,5 ώρες ο Βαρυπινίτης Ηλί Καρέλη, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ενώ διαμέσου των συνηγόρων τους δήλωσαν ότι οι φυλακές της σύγκρισης δεν είναι Γκουαντάναμο και ότι δεν έγινε τίποτα μεθοδευμένα και συστηματικά. Ό,τι πει δικαιοσύνη, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Εάν υπάρχουν ευθύνες δικές μας, πρώτοι θα τις καταγγείλουμε. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι 7 σοφρονιστικοί. Υπόλογος επίσης είναι και ο Διευθυντής των Φυλακών, ο οποίος αντιμετωπίζει το πλημέλημα της υπόθαλψης εγκληματία. Σεισμός εφάπαξ ήταν τα 5,6 ρίχτερ με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ίδρας, που αναστάτωσαν εχθές βράδυ σχεδόν όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Εκτός από την Κρήτη, την Αττική, την Πελοπόννησο, έγινε αισθητό σε περιοχές της Νότιας Ιταλίας. Επίσης σε Σικελία, Σιρακούσες και Καλαβρία. Ξεχάστε το κρυστινό σεισμό. Το βάθος το οποίο έγινε στα 100 χιλιόμετρα δεν δικαιολογεί την ύπαρξη μετασεισμών. Είναι μεμονωμένα γεγονότα. Γιατί γίνονται στην καταδυόμενη πλάκα. Οπότε είναι συνήθως σεισμοί που γίνεται ένας και δεν έχουμε μετά ακολουθία. Οι σεισμολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στην άνοδο της Αφρικανικής πλάκας που βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο και σε κάποιο σημείο λιώνει. Το μεγάλο εστιακό βάθος απορρόφησε την ισχύ της δόνησης για τις κοντινές περιοχές. Για αυτό το λόγο λοιπόν η περιοχή αυτή, από περιοχή σε περιοχή έχουμε κάποια σεισμική δράση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο συχνή. Γι' αυτό και φαίνεται ότι αυτή η περιοχή δεν έχει σεισμικότητα. Στην ουσία έχουμε και εδώ σεισμούς, αλλά είναι πολύ βαθιοί και δεν γίνονται αισθητοί. Όχι, σας λέω, ο περισσότερος κόσμος ένιωσε καθόλου το σεισμό. Τα σεισμικά κύματα από την βυθιζόμενη πλάκα την διέτρεξαν και έφτασαν μέχρι την Ιταλία. Γι' αυτό έγινε γνωστό αισθητό σε μια ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μόνο ότι ήταν σχετικά μικρό μέγεθος. Ανεξάρτητα από τις προγνώσεις, οι σεισμολόγοι χτυπούν καμπανάκι για τον ελλειπή αντισεισμικό έλεγχο ευαίσθητων εγκαταστάσεων όπως τα σχολεία. Ζητάμε έλεγχο των σχολείων που πάνε τα παιδιά μας. Εάν στον επόμενο σεισμό χάσουμε Ελληνόπουλα από ακατάλληλα σχολεία, θα πέσουν μηνύσεις, μαζικές μηνύσεις. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι οι πατριώτες μου Κεφαλονίτες, οι σεισμόπληκτοι, ακόμα περιμένουν την υλοποίηση των ΦΑ. Στην Ίδρα πάντως οι αρχές δεν κατέγραψαν ούτε υλικές ζημιές.